In Business News. Κατά 62 εκατομμύρια ευρώ κατάφερε να μειώσει το δανεισμό του το 2013 το συγκρότημα εταιριών Σιακόλας, παρά το γεγονός ότι ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά με σημαντική έλλειψη ρευστότητας. Σύμφωνα με τη λογοδοσία του Νίκου Σιακόλα ενώπιον των μετόχων των τριών βασικών εταιριών του ομίλου CTC, Woolworth και Hermes, ο κύκλος εργασιών της Cyprus Trading Corporation ανήλθε σε 361,7 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένος κατά 11,2% σε σχέση με το 2012. Όπως ανέφερε ο Μάριος Λουκαΐδης, διευθύνων σύμβουλος της CTC, διαβάζοντας την ομιλία του Νίκου Σιακόλα, ο όμιλος διατηρεί τον ενεργό του ρόλο στην Hermes Airports ως ο μεγαλύτερος Κύπριος μέτοχος. Το σύνολο του κύκλου εργασιών του συγκροτήματος μέχρι το τέλος Μαΐου 2014 παρουσιάζει ελαφρά μείωση 1,9% σε σχέση με το 2013. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2014 παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση στα κέρδη από εργασίες κατά 4,6 εκατομμύρια ευρώ. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Ανιλιάδης, εκτελεστικός πρόεδρος της Hermes Department Stores, σχολίασε πως η πώληση του 50% που η Hermes κατέχει στη CTCR προς την Air Rwanda, έναντι 55,7 εκατομμυρίων ευρώ, θα αποφέρει στην εταιρεία σημαντική κερδοφορία και θα βελτιώσει σημαντικά τα προβλεπόμενα αποτελέσματα του 2014. Ο πρόεδρος της Woolworth, Δημήτρης Δημητρίου, τόνισε πως πέραν της επέκτασης 8.000 τετραγωνικών μέτρων που προγραμματίζεται για το The Mall of Cyprus, περαιτέρω εμπορικοί χώροι θα δημιουργηθούν και στο The Mall of Encomi. Στόχος, η δημιουργία 20 νέων καταστημάτων πριν το τέλος του 2015. Σημαντικότερο σημείο της βραδιάς, η στιγμή που ο Νίκος Σιακόλας ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό διοικητική δράση του ομίλου, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά το πέρασμα στη νέα γενιά και πιο συγκεκριμένα στο γιο του Μάριο Σιακόλα.